Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση. Μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Δευτέρα, 14η ημέρα του Οκτωβρίου του 2024. Στη Δυτική Μακεδονία συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για τις απελευθερώσεις περιοχών και πόλεων. Το Σαββατοκύριακο είχαμε την 112η απελευθέρωση της πόλης των Γρεβενών. Θα δούμε μέρος των παρελάσεων και των εκδηλώσεων. Αύριο υπάρχει η απελευθέρωση της πόλης της Πτολεμαΐδας και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε στη διάρκεια του Δελτίου. Ακόμη θα δούμε τις πολιτικές εξελίξεις καθώς έχουμε πια αρχηγό και νέο ηγέτη στο ΠΑΣΟΚ. Ακούει στο όνομα Νίκος Ανδρουλάκης, με 59% επικράτησε του Χάρη Δούκα, αλλά και έχουμε και μια κρίση που βαθαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά και ό,τι ακόμη κατέγραψαν δημοσιογράφοι και τεχνικοί του Flash θα τα δούμε στη συνέχεια του Δελτίου. Ξεκινούμε από την πολιτική επικαιρότητα, καθώς επί του πιεστηρίου ουσιαστικά τη βραδιά που μας πέρασε αναδείχθηκε ο νέος αρχηγός, ουσιαστικά πήρε νέα ψήφο εμπιστοσύνης από την βάση του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να είναι ο ηγέτης στο ΠΑΣΟΚ. Το ρεπορτάζ και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ έχει ο Λάμπρος Παπαδής, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας. Λάμπρο, ο νέος αρχηγός ουσιαστικά είναι ο προηγούμενος που συνεχίζει, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στο κόμμα. Ακριβώς. Επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν θα έλεγε κανείς ότι πέτυχε ένα μικρό ποσοστό. Ήταν μια νίκη οριακή. Ήταν μια νίκη, θα έλεγα, εμφατική σε ποσοστό. Δηλαδή, παρακάτι να γράψει 6 το κοντέ μπροστά, 59% για τον κ. Ανδρουλάκη. Σε μέτριες πτήσεις ο κ. Δούκας, παρότι το γεγονός ότι στηρίχθηκε και την προηγούμενη και την τελευταία εβδομάδα μέχρι το Σάββατο βράδυ και από το τζάκι της οικογένειας Παπανδρέου, φαίνεται ότι αυτό το πολιτικό διαβατήριο φαίνεται να τελειώνει σε αυτή τη φάση για το ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα στην ομιλία του ότι ο κ. Ανδρουλάκης το βράδυ αργά ήταν ενωτικός. Μίλησε για την επόμενη μέρα, μίλησε για το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ και την αλλακτική πρόταση για να μπορέσει σε βάθος τριετίας να είναι σε θέση να όχι απλά να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, αλλά να θέσει βάσεις κυβερνητικές. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει και η ίδια κεντροαριστερά και η κοινωνία. Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι πέτυχε μια πολιτική στιβαρή νίκη, να μπορέσει να αρθρώσει και λόγο κυβερνητικό για την επόμενη μέρα. Επέτρεψε μου, Κώστα, να σου πω πριν κλείσω ότι τέτοιες ασοκομματικές νίκες σε τέτοιες εκλογές πολλές φορές χαρακτηρίζουν και τους επόμενους πρωθυπουργούς. Το ζητούμενο είναι. Εγώ θα επαναφέρω μια συζήτηση που την είχαμε προμηνών. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τιμόνι, έτσι όπως τον άκουσα το βράδυ, πηγαίνουμε για μια διεκδίκηση της κυβέρνησης αυτόνομη, χωρίς καμία συνεργασία, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας κομμάτων. Άρα το ενιαίο κύμα και μέτωπο της κεντροαριστεράς μάλλον απομακρύνεται. Ναι, απομακρύνεται πολύ, πηγαίνει κατά πολύ πίσω. Δεν ξέρω τι εμφαντικό ή τόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει σε μερικούς μήνες από τώρα ή σε ένα χρόνο από τώρα. Σίγουρα ένα πολιτικό διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι το συνέδριο το οποίο θα γίνει τους επόμενους μήνες, θα προγραμματιστεί για να γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Κατά πάσα πιθανότητα αρχές του 25, όπως αναφέρουν κάποιες πηγές. Νομίζω ότι στη δημοσκοπική φάση ανόδου που διανύει το ΠΑΣΟΚ και μάλλον θα συνεχίσει να διανύει μέχρι το Δεκέμβριο, που μπορεί να έχουμε και την κοινοβουλευτική εναλλακή, δηλαδή να έρθει μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει όπως έχει κοινοβουλευτική τάξη δεύτερη θέση και να μπορέσει να είναι επίσημα θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, ενδεχομένως να είναι ένα συνέδριο φιέστα που ουσιαστικά ο κ. Ανδρουλάκης να μπορέσει να αρθρώσει κάποια κυβερνητικά προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Ζητήματα ενότητας δεν μπαίνουν, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Φανερά, σίγουρα σε καμία περίπτωση. Όλοι, ακόμα και πριν από λίγο που μπόρεσα και είδα την ειδησιογραφία, και η κυρία Γιάννα Κοπούλου, έστω καθυστερημένα, έστειλε τα συγχαρητήριά της στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη για τη νίκη του. Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει ενωμένο με όλους τους συνυποψηφίους οι οποίοι αποτέλεσαν αυτή την εκλογική κούρσα. Ποιοι θα αξιοποιηθούν, αν θα αξιοποιηθούν, αν θα υπάρχουν χαρτοφυλάκια, αν δεν θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκη είναι τόσο πολιτικά αφελής ώστε να προχωρήσει σε απομακρύνσεις ή πόσο μάλλον διαγραφές. Δεν θα το κάνει σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τους συνυποψηφίους του ενδεχομένως και με αντιπροεδρίες. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο το είχε τάξει ο κύριος Δούκας την τελευταία εβδομάδα, οι πολλές αντιπροεδρίες σε κάποια πρόσωπα τα οποία τον πλαισίωσαν. Τώρα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, η νέα ηγετική ομάδα, η οποία το ρεπορτάζ φαίνεται να αναδεικνύεται κοντά του, είναι ο κύριος Τσουκαλάς, ο φοροτεχνικός, ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Είναι ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής και αυτός από την Αθήνα. Είναι η κυρία Μαρκογιαννάκη, γνωστή επιστήμον. Θα είναι ο κύριος Μάντος, ο οποίος ήταν από την αρχή στο πλευρό του. Για τον κύριο Τσόγκα από την Κεντρική Επιτροπή ακουστήκαν κάποια θετικά σχόλια. Όπως
επίσης και ό,τι έχει να κάνει και με πρόσωπα τα οποία αναδύθηκαν το τελευταίο διάστημα από την οργάνωση νεολαίας. Μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή η νέα ηγετική ομάδα δίπλα τον Νίκο Δουβλάκη. Να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Και το Σαββατοκύριακο ουσιαστικά έδειξε, αν όχι την έξοδο, σίγουρα κλειστή πόρτα σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα Κασελάκη. Και αυτό νομίζω ότι είναι κόκκινο πανί. Είχαμε και συγκέντρωση στον χώρο που γινόντουσαν, που έγινε η Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Το Σάββατο, Κώστα, πρέπει να μου επιτραπεί να πω ότι ήταν μια πολύ θλιβερή ημέρα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα για την αριστερά, για αυτό το οποίο ξέραμε ως συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Θέλω να καταδικάσω, αν μου επιτρέπεις, τις φραστικές και λεκτικές επιθέσεις που δεχτήκαμε πολλοί δημοσιογράφοι από διαφόρους εκεί πέρα παρευρισκόμενους, που δεν ξέρω αν ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε και αυτά. Βρεθήκαμε πολύ στο μάτι του κυκλώνα, μόνο λεκτικές επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι καταδικαστικό και είναι απαράδεκτο. Ήταν μια τοξική κεντρική επιτροπή, τουλάχιστον το Σάββατο ήταν μια ημέρα πάρα πολύ δύσκολη. Άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν, αν θες, τον οπαδικό πυρήνα του Στέφανο Κασελάκη είχαν συγκεντρωθεί έξω από, από το ξενοδοχείο και στους χώρους πριν την είσοδο στην αίθουσα συνεδρίασης, εντάσεις, τοξικότητες, ένα αναμέτρημα τύπου «εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ στον ασπισμό από το 99, εγώ είμαι από το 89, εγώ είμαι από το 92» και γενικότερα μια έλλειψη απαρτίας. Δηλαδή ήταν η συνεδρία, θα γίνει 12 η ώρα, πήγαμε τελικά, φτάσαμε στις 4 γιατί δεν υπήρχε απαρτία. Η μεριά Κασελάκη αρνούνταν να μπει στην αίθουσα, απουσίαζε ο Στέφανος Κασελάκης και ο Παύλος Πολάκης και εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπων στη συνεδρία της διαδικασίας, παρόν ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Φαραντούρης, και τελικά η επίσημη απόφαση με 140 ψήφους, το αποκλεισμός της υποψηφιότητας του κ. Κασελάκη για την επόμενη κούρσα της Προεδρίας, τον ερχόμενο Νοέμβριο. Επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι όπως μεταφέρθηκε ουσιαστικά με το βίντεο το οποίο έγινε σήμερα, η μεριά Κασελάκη θεωρεί το συνέδριο ανώτατο όργανο που μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά. Υπάρχει ένας πολύ σκληρός οδικός χάρτης για να γίνει αυτή η ανατροπή, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη. Άρα, φαίνεται ότι συνεχίζεται η κρίση και η κορύφωση, αν θέλεις, η τελική μάχη, η μάχη των μαχών, όπως λέμε, η μητέρα των μαχών, θα είναι το συνέδριο. Δεν ξέρω άμα το συνέδριο θα αποτελέσει την κορύφωση της μάχης. Σίγουρα πάντως αυτό το οποίο διακρίνω πλέον, Κώστα, είναι ότι δεν θα είναι η τελευταία μάχη. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλές μάχες, πάρα πολλοί μικροπόλεμοι. Το διακύβευμα δυστυχώς μικραίνει, αλλά στα μάτια όλων αυτών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ πολύτιμο. Και δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέραν της πολιτικής ευκαιρίας, την οποία φαίνεται να αξιοποιεί το Πασόκ και ο Νίκος Ανδουλάκης, μικραίνει ο χώρος της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Μικραίνει ο χώρος που έχει να κάνει με τη ζήτηση δυνάμεων, μικραίνει ό,τι έχει να κάνει με το εκτόπισμα του ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά οι επόμενες δημοσκοπήσεις από το Δεκέμβριο και μετά που θα επέλθει και η βιολογική διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, φοβάμαι θα έχουν ένα ποσοστό πολύ κοντά στο 4-3%. Ήδη καταγράφονται μονοψήφια νούμερα στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό είναι εν μέσω της κρίσης. Ενδεχομένως να βρει βηματισμό εάν δεν υπάρξει η διάσπαση που προαναγγέλλεις και που όλα εκεί δείχνουν. Φαίνεται ότι ο πολιτικός χρόνος και του Οκτωβρίου αλλά κυρίως του Νοεμβρίου είναι μεγάλος και θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Σίγουρα, σίγουρα. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα θελήσει η μεριά Κασελάκη να μπορέσει να ανατρέψει όχι μόνο την απόφαση αποκλεισμού από τις εκλογές στο συνέδριο το οποίο έρχεται τον Νοέμβριο, αλλά και την απόφαση έκτος από το αξίωμα του Στέφανο Κασελάκη στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, είναι κάτι μαθηματικά πάρα πολύ δύσκολο, διότι απαιτούνται 30.000 ενεργά και τακτοποιημένα μέλη να ενεργοποιηθούν το συνέδριο. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από δύο βαριές εκλογικές ήττες. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και των οπαδών αυτών. Δηλαδή, μια οργανωτική υποδομή. Και επίσης, οι συμμαχίες οι οποίες δεν μπορούν να κλειστούν, διότι αυτή τη στιγμή η μεριά Κασελάκη, στην Κεντρική Επιτροπή τουλάχιστον, έχει κλειστεί σε ένα δικό της περιβάλλον. Δεν κάνει συμμαχίες με κανέναν. Είναι πράγματα πολύ δύσκολα να ανατραπούν. Σε ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας να δούμε στη λεπτομέρειά τους σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις τηλεθερμάσεις, καθώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για πτώση της θερμοκρασίας. Ήδη βλέπουμε και αισθανόμαστε μονοψήφιους αριθμούς στον υδράργυρο σε ό,τι αφορά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Και βεβαίως λένε οι μετεωρολόγοι ότι προς το τέλος της εβδομάδας, την Πέμπτη, θα έχουμε κάθετη πτώση της θερμοκρασίας και άρα αναγκαιότητα ακόμη και να ξεκινήσει η θέρμανση στα σπίτια μας. Βέβαια, σε οικισμούς ορεινότερα, ήδη το βράδυ ανάβουν την ξυλόσωπα ή την όποια μορφή ενέργειας έχει το κάθε νοικοκυριό. Θα δούμε λίγο τις τηλεθερμάσεις με τη βοήθεια του Μιχάλη Αγραφιώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καθώς φαίνεται ότι είμαστε στο τελικό στάδιο, Μιχάλη, της συμφωνίας
αλλά ακόμη δεν έχει επέλθει η συμφωνία. Δεν έχουν πέσει τελευταίες υπογραφές. Είναι θέμα ημερών, Κώστα, να γίνει αυτό και στις δύο βασικές τηλεδομάσεις της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Ο κόσμος προβληματίζεται. Όπου και να βρεθώ, με ρωτάει τι θα γίνει στις θερμάς. Κάποιοι προβληματίζονται αν θα λειτουργήσουν. Κάποιοι προβληματίζονται και για την τιμή φυσικά, γιατί η τιμή παίζει ένα ρόλο και φυσικά είναι και το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και του καυσόξυλου στα χωριά που τα χωριά μας έχουν ανάγκη για θέρμανση, ήδη ανάγκη για θέρμανση, σοβαρές ανάγκες. Ξέρεις λοιπόν ότι όπως παρακολουθείς τεκρενόμενα, συμφωνία έχει επέλθει τουλάχιστον στο στόμα, έχει γίνει με τη ΔΕΗ και με, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει επέλθει συμφωνία με τις δύο τηλεδομάσεις, ο Ζάνης και ο Πτολεμαΐδας, όπου πρέπει να υπογραφούν κάποιες συμβάσεις. Είναι δηλαδή θέμα διοικητικό και βέβαια υπάρχει και ένα τεχνικό ζήτημα που ίσως καθυστερείς μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες και οι κατάλληλες δοκιμές για τις τηλεθερμάνσεις, Κώστα, θα αργήσουν κάποιες μέρες. Εγώ το προσδιορίσα από την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε ότι γύρω στις 25 θα είμαστε πανέτοιμοι σε όλα και η τηλεθέρμανση Κοζάνης και με τον Δήμαρχο που μίλησα αλλά και με, με τη Δημοτική Αρχή Ορδές. Θεωρώ ότι στις 25 εγώ δική μου τίμηση είναι ότι εκεί θα είναι έτοιμες τηλεθερμάνσεις να δώσουν την κατάλληλη λύση στα σπίτια που χρειάζεται, δηλαδή τη ζέστη. Βέβαια, περνάμε, έχουν περάσει λίγο ημέρες, λογικό είναι με όλα αυτά που συνέβησαν να υπάρξουν καθυστερήσεις και στις τηλεθερμάνσεις, αλλά βεβαίως και στη διαδικασία. Το βασικό είναι για μένα το τεχνικό ζήτημα, δηλαδή να είναι έτοιμοι σε τεχνικό επίπεδο οι τηλεθερμάνσεις να δώσουν τη θέρμανση που χρειάζονται. Δεν θέλει πάρα πολλές ημέρες να γίνουν απαραίτητες δοκιμές και απαραίτητες ενέργειες, αλλά θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά τη γνώμη μου και πρέπει να είναι έτοιμος ο κόσμος για κάθε ενδεχόμενο. Ναι, το δικό μου ρεπορτάζ έλεγε το προηγούμενο διάστημα και ήμουνα και υπέρμαχος όταν με ρωτούσαν πολίτες ότι η τηλεθέρμανση θα λειτουργήσει στην ώρα της, δηλαδή στις 15 του Οκτώβρη θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Αυτό αλλάζει άρδιν, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι με κάθε βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι στις 15 Οκτωβρίου δεν θα είναι έτοιμες οι τηλεθερμάσεις. Όχι επειδή οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ετοιμαστούν, αλλά γιατί δεν έχει οριστικά κλείσει η συμφωνία, χρειάζεται και ακόμη και νομοθετική ρύθμιση, αλλά και να γίνουν και τα συμβόλαια, γιατί η ΔΕΗ θέλει συμβόλαιο υπογεγραμμένο προκειμένου να ξεκινήσει. Και αυτό φαίνεται, όπως σωστά είπες, θα πάρει κάποιες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι 25 του μήνα, αλλά σίγουρα τις 20 του Οκτώβρη μάλλον θα την φτάσουμε την ημερομηνία προκειμένου να έχουμε ομαλοποίηση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων. Ελπίζουμε όσο νωρίτερα να έρθει, Κώστα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει, γιατί φέτος λίγο ο χειμώνας από ό,τι φαίνεται θα μας συνειδιάσει. Μας συνειδιάζει, δηλαδή θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με πέρσι, που πέρσι δεν ήταν τόσο γρήγορη η κακοκαιρία. Φέτος φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ήδη έχει δείξει τα δόντια του χειμώνας, όπως είπες και εσύ στην αρχή του δελτίου. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα επειδή μας έκανε λίγο καλοκαίρι τις τελευταίες μέρες, συνηθίσαμε και δεν μας έχει, δημιουργήσει πρόβλημα. Φέτος όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και βεβαίως και εγώ σκέφτομαι και τους κατοίκους των χωριών, των ορεινών χωριών, που πρέπει να προμηθευτούν άλλο είδος θέρμανση και να βάλουν πολύ πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Εκείνο είναι το αρνητικό πολύ σε σχέση με την βαρύ χειμωνιά στην Μακεδονία. Τώρα, κάτι που έχει σχέση με την τιμή, το ρεπορτάζ λέει ότι η οροφή είναι το 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτή είναι και η τιμή που πληρώνει ο πολίτης του Αμιντέου, του Δήμου Αμιντέου. Στην Κοζάνη είναι φτηνότερα, είναι στο 53 ευρώ. Στην Πτολεμαΐδα είναι 40, αλλά αυτό θα αλλάξει άρδιν. Εκτιμάται ότι θα πάει κοντά στο 60 με 65 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτή είναι η εικόνα των τιμών. Ναι. Το θέμα είναι ότι αναλογικά με την υπόλοιπη χώρα, εκεί που έχει φτάσει και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και η τιμή του φυσικού αερίου, πάλι καλά είμαστε εδώ στην Δυτική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι θα ανέβουν οι θερμανσίες. Το υλικό είναι αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Είναι το ζήτημα ότι βγάζουμε λίγο πιο φθηνά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ναι. Που βιώνουμε την ενεργειακή φτώχεια και ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
θα είναι σίγουρα φτηνότερο από το πετρέλαιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ακριβότερη από την περσινή χρονιά. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τρέξουν οι διαδικασίες και πράγματι να είναι έτσι όπως τα καταγράφουμε σήμερα από το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Γρεβενών για τα 112η ελευθέρια της πόλης των Γρεβενών από τον τουρκικό ζυγό. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα κορόσημο για την ιστορία αυτού του τόπου. Είναι μια υπόμνηση ότι το ευτύχημα του να ζει σε μια κοινωνία ελεύθερη και δημοκρατική δεν είναι ποτέ δεδομένο. Υπήρξαν γενιές και γενιές Ελλήνων Μακεδόνων που το στερήθηκαν όλο αυτό. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία σήμερα να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύοντας διαχρονικά στις αξίες του ελληνισμού πολέμησαν, νοιάστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα την ελευθερία μας. Και είναι και ένα παράδειγμα, θα έλεγα, για να μας καθοδηγεί στο μέλλον, γιατί μπορεί να μην πολεμούμε σήμερα στα πεδία των μαχών. Παρ' όλα αυτά έχουμε υποχρέωση όμως το κράτος που κληρονομήσαμε να μπορούμε να το κάνουμε πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό και πιο λειτουργικό για όλους τους πολίτες. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Γρεβενιώτισες, σε όλους τους Γρεβενιώτες. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την παρέλαση. Συγχαρητήρια στους γονείς τους που τους μεγαλώνουν με αρχές και αξίες. Έτοιμη σήμερα να εκατοστεί το 10η επέτειο από την απελευθέρωση των Γρεβενών. Τιμούμε τους ήρωες που δώσανε το αίμα τους για να είναι ελεύθερη η Μακεδονία μας. Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου γιορτάσαμε χτες και τα 60 χρόνια από την ίδρυση του νομού Γρεβενών και έχουμε μπροστά μας πολλές καλές ευκαιρίες για να κάνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων εδώ πέρα ακόμα καλύτερη, να βελτιώσουμε την οικονομία της περιοχής και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο να έρθει να μείνει στην Γρεβενά. Θα το λέμε κάθε χρόνο, θα το επαναλαμβάνουμε, γιατί αν είμαστε σήμερα ελεύθεροι, κάποιοι συμπατριώτες μας από όλη τη χώρα, μέχρι και από τη μακρινή Κρήτη, ανέβηκαν στη Μακεδονία και εδώ στα Γρεβενά και απελευθέρωσαν αυτή την πανέμορφη περιοχή, τον πανέμορφο εθνικό μας χώρο από τον κατακτητή και τους Οθωμανούς. Έτσι λοιπόν έχουμε χρέος τιμής να αναφέρουμε την ηρωική τους αυτή προσπάθεια, τον ηρωικό τους αγώνα που απελευθέρωσε τη Μακεδονία και τα Γρεβενά μας. Έτσι για να ζούμε εμείς ελεύθερα σήμερα και όχι μόνο αυτό, να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα, γιατί ο εχθρός καραδοκεί. Και αυτό το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια από τους δίπλα γείτονές μας που δεν σταματούν ποτέ να εποφθαλμιούν, ας πούμε, περιοχές της χώρας. Είμαστε δηλαδή εδώ εμείς οι νεοέλληνες σε γρήγορση, μαχητικά, παραγωγικά, ώστε τη χώρα μας να την αναβάσουμε στη σύγχρονη εποχή όσο γίνεται πιο ψηλά και να κυριαρχήσουμε στον ευρωπαϊκό χώρο και παράλληλα όμως να κρατούμε μια άμυνα εθνική προκειμένου να μην συμβεί κάτι δυσάρεστο στο μέλλον. Χαιρετίζουμε λοιπόν τον αγώνα των προγόνων μας. Σήμερα είναι ιερή μνήμη και πρέπει να τους αναπολούμε πάντοτε για αυτό που έφεραν σε εμάς, που είναι η ελευθερία. Αυτό που μας πρόσφεραν ως το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία μας. Έτσι σήμερα εδώ ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις του διημέρου και του χρόνου πάλι με υγεία και χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν επιβράβευση της άριστης παρέλασης που έκαναν σήμερα οι μαθητές μας, αύριο θα έχουν μια μέρα εκδρομής. Έτσι είναι και αυτό που οφείλουμε να τους κάνουμε, γιατί σήμερα έμεινα έκθαμβος για την ποιότητα της παρέλασης των μικρών μας παιδιών. Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την απελευθέρωση των Γρεβενών, τιμώντας τους αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία. Με ενότητα και δύναμη, ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πρόοδο του τόπου μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ. Χθες γιορτάσαμε τα 60 χρόνια της ίδρυσης του νομού Γρεβενών. Είπαμε στους συμπολίτες μας ότι θα πρέπει να αισθάνονται ότι ζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας και εμείς θέλουμε η Δυτική Μακεδονία να αναπτύσσεται μαζί με τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά μαζί με τη Δυτική Μακεδονία. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε οράματα και πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον για να κρατήσουμε εδώ τα παιδιά μας, να κρατήσουμε τους συμπολίτες μας. Σήμερα καμαρώσαμε τα νέα παιδιά.
τα νέα παιδιά τα οποία θέλουμε να κρατήσουμε για να συνεχίσει ο νομός Γρεβενών να αναπτύσσεται και να έχει την παλιά ζωηράδα που είχε. Καμαρώσαμε τα παιδιά για την απελευθέρωση. Η απελευθέρωση που σημαίνει ότι συνεχίζουμε και έχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτές τις ευκαιρίες ανάπτυξης θα προσπαθήσουμε εμείς να τις κάνουμε πράξη. Με όλους τους συμπολίτες μας, με την αυτοδιοίκηση, με εσάς μαζί, αναπόσπαστο στο κομμάτι μιας προσπάθειας και με την ευκαιρία αυτή και εγώ, όπως φαντάζομαι και οι προηγούμενοι, να εκφράσω και εγώ, να πω χρόνια πολλά, καλή ελευθερία και να είμαστε όλοι καλά. Από τα Γρεβενά στην Πτολεμαΐδα, στην δεύτερη χοροδιακή συνάντηση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Τροβαδούρων με την συμμετοχή επιπλέον τριών χοροδιών του Σωτήρα, του Συλλόγου ο Σωτήρας της Πτολεμαΐδας, αλλά και δύο συλλόγων από την Θεσσαλονίκη και την Λάρισα αντίστοιχα. Εκδηλώσεις και συναυλία και συνάντηση χοροδιών που πραγματοποιείται στα πλαίσια των 112ων ελευθερίων της πόλης της Πτολεμαΐδας, Πτολεμαΐδα, η οποία γιορτάζει τα ελευθέρειά της αύριο 15 Οκτωβρίου. Ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε όλους εσάς εδώ σήμερα, σε αυτήν την ιδιαίτερη μέρα για την γιορτέα, που τιμώνουμε την απελευθέρωση της πόλης μας. Βέβαια αυτό είναι στις 15 του μηνός, αλλά όπως γνωρίζετε δεν μπορεί να γίνει εκεί την ημέρα. Σήμερα είναι η κατάλληλη ημέρα να το γιορτάσουμε όλοι μαζί και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να σημειώσω ότι ο Σύλλογος Τροβαδούρων διοργανώνει τη δεύτερη χοροδιακή συνάντηση από μόνος του, σαν μόνος του διοργανωτής. Έχουν προηγηθεί άλλες 11 σε συνεργασία με έναν σύλλογο της πόλης μας, τη Θραγική Εστία Ροδέας. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε και ξεκινήσαμε από το 2009 να δημιουργούμε στον πολιτισμό μας εδώ στην Αιωβαία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, τον κύριο Λίσανδρο Μεταξά, για όλη τη βοήθεια που μας προσέφερε και πιστεύω ότι και την άλλη φορά θα είναι πάλι κοντά μας. Το Δήμο Ορδέας, το Δήμαρχο κύριο Παναγιώτη Πλακετά και αυτός για τη βοήθεια που μας προσέφερε και γνωρίζω, Δήμαρχε, ότι εσύ είσαι συνέχεια κοντά μας.
εξάλλου είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις κολλητίες που είναι καταπληκτικές, παίρνοντας το Δήμο την πρώτη. Να πω χρόνια πολλά για τις θέσεις που έχουμε σπίτι μεθαύριο. Αυτά, λοιπόν. Γλυκό Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, Σάββατο και Κυριακή, με την συνδρομή του Συλλόγου Μελισσοκόμων Νομού Κοζάνης. Τα περίπτερα με τα προϊόντα της Κυψέλης γλύκαναν περαστικούς και διερχόμενους από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλούν οι άνθρωποι που με αγάπη και φροντίδα δημιουργούν αυτά τα αριστουργήματα γεύσεων παραγόμενα από την μέλισσα και την Κυψέλη. Όλα τα προϊόντα με βάση τη μέλισσα. Έχουμε ανθόμελο, πευκόμελο, μέλι σουσούρα, μέλι βελανίδι, πρόπολη, βασιλικό πολτό, γύρι. Και κάνουμε και κάποια σαπουνάκια, κεραλιφές, κρέμα σώματος, λιποζάν. Σαπουνάκια, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για την επιδερμίδα μας, για πλύσιμο χεριών και προσώπου. Ναι, ναι, είναι για όλους τους τύπους δέρματος και για τα με πάτη. Τι ιδιότητες? Τα σαπουνάκια. Ναι, είναι ιδιότητες και η κρέμα σώματος που έχετε. Είναι ιδιότητες που έχει και το μέλι, δηλαδή στρέφει την επιδερμίδα. Ναι, ναι, είναι ενυδατικές, είναι τελείως φυσικές, δεν έχουμε μέσα συντηρητικά. Βάμα πρόπολη σε μορφή σπρέι, αυτό που δείχνουμε. Εδώ. Ωραία. Και αριστερά έχουμε τα σταγονίδια, σε μορφή σταγονιδίων. Ποιες είναι οι ιδιότητες της πρόπολης? Γιατί τελευταία το ακούω πάρα πολύ για την χρήση πρόπολης και για μαθητές και για αθλητές, αλλά και για ανθρώπους που κάνουν και διατροφή. Ωραία. Εμείς πιο πολύ το χρησιμοποιούμε για ιώσεις και αντιμικροβιακά, δηλαδή για να προλάβουμε κάποιο μικρό. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό πιο πολύ το δίνουμε εμείς. Αυτά για την πρόπολη. Πάμε λίγο πιο αριστερά στα καλλιντικά μας. Έρχομαστε εδώ πέρα. Τώρα αυτό είναι το δικό μου το σημείο. Λοιπόν,
Τι είναι κρέμες σώματος και κρέμες προσώπου? Έχουμε κρέμες σώματος με γυναικεία κεντρικά αρώματα. Κάναμε από δύο αυτά που φεύγουν πιο πολύ, έτσι. Κρέμα χεριών, ναι, προσώπου και μια καλύτερη κρέμα προσώπου που έχει αντιγυραντικές ιδιότητες. Εντάξει, ξέρετε τώρα εδώ η περιέργεια και επειδή μπορείτε να τα δοκιμάσετε κιόλας, κρέμα χεριών, ιδίως η περίοδος αυτή είναι μια που τα χεράκια μας ξεραίνονται, εμείς τα ξέρουμε. Τι έχει τώρα μέσα αυτό, Βασιλική? Σας πω πρώτα για τις κρέμες προσώπου, η οποία περιέχει αμυγδαλέλαιο και κερί μέλισσας, είναι η απλή ενυδατική. Η δίπλα η οποία περιέχει τζοτζόμπα, άργαν, ριζέλαιο, βιταμίνη έψιλον, είναι λίγο πιο ενισχυμένη για ρητίδες και τα σχετικά. Τα ανθόμηλα καταρχήν είναι νέκταρα από λουλούδια, από βότανα που βόσκουν οι μέλισσες. Το βελανίδι, το πεύκο, το έλατο είναι τα λεγόμενα δασόμελα που είναι από μελιτώματα. Μελίτωμα είναι ένας ξενιστής σε αυτά τα δέντρα που φτιάχνει μελίτωμα για το δικό του γόνο και η μέλισσα πηγαίνει και το κλέβει και κάνει το δικό της μέλι. Γι' αυτό και είναι πιο διαφορετικά μέλια, πιο πιχτά και πιο αρωματικά. Ενώ τα ανθόμελα είναι από νέκταρ και έχουν περισσότερη γλύκα. Είναι πιο γλυκά τα ανθόμελα. Έχουμε σαπουνάκια με βάση το μέλι σε υπέροχα σχέδια. Και για δωράκι. Mm-hmm, ναι. Τα προτιμούν για δώρο στην Ονά, τα Χριστούγεννα. Το βάμα πρόπολης, το οποίο για το χειμώνα, εγώ το δίνω και στα παιδάκια μου. Mm-hmm. Είναι σε σπρέι και σε σταγόνες. Μπορούμε να το βάλουμε και στο χυμό, φυσικό χυμό, είτε κατευθείαν στο στόμα με ψεκασμό. Σήμερα είναι μια γιορτή μελιού, μια χαρά μελιού για την ΠΕ Κοζάνης. Δύο φορές... Μάλλον μια φορά το χρόνο, δύο μέρες, ερχόμαστε εδώ, είμαστε μόνο μελισσοκόμοι, παραγωγή από το νομό Κοζάνης. Εκθέτουμε τα προϊόντα μας, μπορεί ο κόσμος να έρθει να δοκιμάσει, να γευτεί τα μέλια μας, αλλά και παράλληλα να αγοράσει, εάν κάτι του αρέσει. Εκτιμώ ότι είναι μια γιορτή όντως μελιού, μια γλυκιά γιορτή που μας κάνει να κολλάμε, που λέμε. Και μια είδηση από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και που έχουν να κάνουν με την παράδοση, την 12η Καστανογιορτή πραγματοποίησαν στο Καστανόδωσος, στον φυσικό του χώρο και τόπο, όπου τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, υπήρχε το δάσος με τις καστανιές. Ο Σύλλογος Γυναικών του Εμπορίου, της Δυτικής Εορδέας, του Δήμου Εορδέας, εκδήλωση η οποία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, όχι μόνο από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, αλλά ακόμη και από την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη, με 6 λεωφορεία επισκεπτών να καταφθάνουν στην περιοχή. Καστανογιορτή, Καστανίκη. Και φέτος είναι η 12η χρονιά που διοργανώνουμε εδώ την Καστανογιορτή στο φυσικό του χώρο. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών που διοργανώνει μια τέτοια εκδήλωση, διότι έχει πολλή δουλειά, κατέβαλαν πολύ κόπο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε σε όλους καλή διασκέδαση. Έχει έρθει και κόσμος από άλλες περιοχές. Βεβαίως, έχουμε 5 λεωφορεία από το νομό Θεσσαλονίκη. Μπορούσαμε να φέρουμε και άλλους, αλλά βλέπετε δεν έχουμε την ανάλογη υποδομή για να γραφτούμε. Του χρόνου πιστεύω θα φέρουμε και άλλο κόσμο. 12η Καστανογιορτή. Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, δόξα τω Θεώ και φέτος ο καιρός μας κράτησε. Κάνουμε τη 12η Καστανογιορτή στο χωριό μας, αφιερωμένη στο κάστανο που είναι ένα προϊόν από τα παλιά χρόνια. Ήταν πόρος επιβίωσης για τους συντοπίτες μας. Ευχόμαστε ο κόσμος να περάσει καλά. Ο καιρός, όπως είπαμε, μας κρατάει και κάθε χρόνο όλο και περισσότερος κόσμος να τιμάει με την παρουσία του. Στο φυσικό τους χώρο η γιορτή, εδώ στο Καστανόδωσος. Φέτος όντως στο φυσικό χώρο επιλέξαμε να γίνει η γιορτή, γιατί δεν μας χωρούσε η πλατεία. Και ήρθαμε κοντά στο Καστανόδωσος να γνωρίσει και ο κόσμος τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας. Έχουν έρθει επισκέπτες και από άλλες περιοχές. Είδαμε λεωφορεία από μακριά, από Θεσσαλονίκη. Έχουμε από Πολύγυρο, Χαλκιδικής, από Καρδίτσα, από Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλά λεωφορεία. Ναι, και συντοπίτες και από τα γύρω χωριά. Ο κόσμος μας αγαπάει, έχει αγαπήσει τη γιορτή αυτή και έχει γίνει πλέον θεσμός. Χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε χορευτικά. Από Λιβαδερό, από Πτολεμαϊδα, από Άγιο Παντελήμωνα. Όχι, χορευτικό και ο Άγιος Παντελήμωνας, από το Λιβαδερό.
πόντι της Πτολεμαΐδας, η Κρήτης της Πτολεμαΐδας και η μικρασιά της Κοζάνης. Είναι 4 χορευτικά. Άλλη μια χρονιά εδώ στο εμπόριο, στην Καστανογιορτή, που πάντα με επιτυχία, όπως ήδη βλέπετε, διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών του Εμπορίου. Μια εξαιρετική εκδήλωση με αφορμή ένα τοπικό προϊόν που όμως μας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε ήθη και έθιμα από το παρελθόν, να τα θυμηθούν οι παλιότεροι και να τα μάθουν οι νεότεροι. Συγχαρητήρια για την δράση αυτή. Ζούμε στις 12η Καστανογιορτή στο Εμπόριο. Το χωριό μας βρίσκεται 13 χιλιόμετρα δυτικά της Πτολεμαΐδας, στους πρόποδες του όρου Μουρικίου, σε μια καταπράσινη περιοχή περιτριγυρισμένη από καστανιές και καρυδιές. Η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη στο κάστανο, που η παραγωγή του από πολύ παλιά ήταν καθοριστική για τον βιοπορισμό των κατοίκων του χωριού μας. Ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται από το 2011 στον τόπο όπου ζούμε, προσπαθώντας με τη συμμετοχή του να είναι κοντά στα δρόμενα του χωριού μας και κοντά στον συνάνθρωπό μας. Η ονομασία του συλλόγου μας είναι Άγιος Μινάς και πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε άλλη, αφού το στολίδι του εμπορίου είναι ο ναός του Αγίου μας και η γύρω ναή του. Ο ιερέας μας, Αρχιμανδρίτης Πάτερ Ναθαναήλ Φίλιος, με την αδιάκοπη εργασία του τα τελευταία χρόνια έχει κάνει γνωστό το χωριό μας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό το έργο που θα μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες. Ευχή όλων μας η γιορτή αυτή να είναι η αφορμή να ανταμώνουμε κάθε χρόνο στον τόπο μας και να περνάμε όμορφα. Σας καλωσορίζω στο χωριό μου, στο χωριό των βουνών, των δασών, των νερών και των κάστανων. Ελπίζω αυτή η γιορτή, η οποία είναι ορόσημο πλέον για την περιοχή και σήμερα και βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, να γίνει μια γιορτή η οποία θα είναι συνεχόμενη. Ελπίζουμε στη βοήθεια όλων σας με την παρουσία σας και εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση μαζί στη συνεργασία με το Δήμο Ιορδαίας θα βοηθάμε σε ό,τι μας ζητάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις στον κήπο? Ξεκίνα σήμερα την ανανέωση και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Ηλεκτρική χλωκοπτική μηχανή FF Group από 121 μόνο 98 ευρώ. Θαμνοκοπτικό βενζίνης FF Group από 189 μόνο 138 ευρώ. Τηλεσκοπικό κονταροπρίωνο και ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας Total μόνο 176,40. Ξυλοκοπτικό μπαταρίας Makita μόνο 230,50. Για την ολοκληρωμένη περιποίηση στον κήπο, βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Στο αθλητικό ρεπορτάζ πάμε να δούμε την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου όπως την κατέγραψε ο Γιώργος Κάτσικας.
Το Σαββατοκύριακο 12-13 Οκτωβρίου διεξήχθη η τέταρτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Πολύ καλή μέσα στην Αλεξάνδρεια, η Κοζάνη αδικείται από το ισόπαλο 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 30 με τον Καψάλη για να ισοφαρίσει η Κοζάνη στο 52 με τον νεαρό Γιάννη Καπετάνο. Να σημειώσουμε το ακυρωθέν γκολ της Κοζάνης που σημείωσε ο νεαρός επιθετικός της Κοζάνης Καπετάνος στο 11 και ακυρώθηκε ως offside, καθώς και οι πολύ καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, χωρίς όμως να καταφέρουν να σημειώσουν δεύτερο γκολ και να φύγουν από την Αλεξάνδρεια με το διπλό. Επόμενο παιχνίδι για την Κοζάνη μέσα στο ΔΑΚ Κοζάνης με τον Ολυμπιακό Βόλο. Ερχόμενοι στην ομάδα της Αλεξάνδρειας, γνωρίζαμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα. Είδαμε πράγματα, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα φάσεις, άρα θα έπρεπε εμείς να είμαστε πιο ψύχρεμοι και στις ευκαιρίες που έχουμε να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε γκολ. Θεωρώ ότι στον πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα λεπτά, είχαμε κάποιες ευκαιρίες να πετύχουμε γκολ εμείς. Όμως και οι αντίπαλοι είχαν και αυτές τις δικές τους ευκαιρίες. Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, πιο πιεστική. Είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια. Εμείς δεν είχαμε την ψυχραιμία που χρειαζόμασταν. Και θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε την ευκαιρία. Γιατί νομίζω έτσι κρίθηκε το αποτέλεσμα. Σκοράραμε και εμείς και ο αγώνας αισθάνομαι ότι είναι και δίκαιο το αποτέλεσμα. Είχαμε 1-1. Τώρα χαίρομαι γιατί η ομάδα δική μας με όλα είναι νέα παιδιά, νέα ομάδα, νέα αρχή, πολλά νέα μικρά παιδιά της περιοχής μας. Και χαίρομαι ότι για άλλη μια αγωνιστική είχαμε νέα συμμετοχή μικρών παιδιών, που σημαίνει ότι όσο προχωράμε και ο χρόνος είναι υπέρ όλων, πιστεύω θα γινόμαστε καλύτερα. Ο σκοπός είναι το δυνατόν γρηγορότερο να φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται και να έχουμε ηρεμία, με ασφάλεια στην κατηγορία, ό,τι βγάλει προς τα πάνω και να γίνουμε πραγματικά μια ομάδα γρήγορα, με ταυτότητα, με τα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα μας. Κοτς, βλέπουμε μαθητές προς τα αφαιρέσεις στην ομάδα, παίκτες έρχονται, άλλοι αποχωρούν. Το ρόστερ έχει τελειώσει, έχει κλείσει ή θα περιμένουμε και κάτι ακόμα? Εγώ βρέθηκα στον διάμεσο της ομάδας, που σημαίνει ότι ήδη ήταν ένα διαμορφωμένο ρόστερ, αλλά όχι αυτό το οποίο και η προηγούμενη ως διοίκηση και συνάδελφοι θέλανε. Κάναν πολύ μεγάλο αγώνα, είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές στην ίδια θέση, αλλά όχι σε όλες με κατανομή σωστή ως ρόστερ, άρα ήμασταν συνέχεια να ψάχνουμε, να προσπαθούμε να βρούμε ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν τον ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάμε, γιατί πραγματικά έχουμε κάποιες ανάγκες ακόμα. Σήμερα πάλι είχαμε προβλήματα παιδιών που τραυματισμοί, που δεν ήταν τρία παιδιά που είναι βασική για την ομάδα μας, τουλάχιστον τα προβλήματα που είναι. Είμαι όμως ευχαριστημένος από τα παιδιά που αγωνίστηκαν, γιατί δώσαμε το παραπάνω. Σήμερα ένας 16χρονος έκανε ένα φοβερό παιχνίδι και είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Βαριά εντός έδρας ήταν για το Αμίντεο από τον Τυρικράτη με σκορ 1-4. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-4 με γκολ τον Σαλπιγκίδη 2 και Τσούτσι άλλα 2 γκολ. Το Αμίντεο μείωσε σε 1-4 στο 75 με πέναλτι. Επόμενο παιχνίδι για τον Ερμή Αμιντέου εντός έδρας με τον Άρη Φιλατών. Να δούμε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής. Αμβραχικός Βορώνος 3-0, Ζάκυνθος Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Ολυμπιακός Βόλου Θεσπρωτός 0-1, Ανθούπολη Αναγέννηση Άρτας 0-0, Αλεξάνδρεια Κοζάνη 1-1, Αστέρας Πετρητή Ατρόμητος Παλαμά 1-0, Τρίκαλα Γυνιακός 0-0, Άρης Φιλατών Πιερικός 2-4, Ερμής Αμιντέο Τηλικράτης 1-4. Στη βαθμολογία Τρίκαλα Αναγέννηση Καρδίτσας και Πιερικός από 10 βαθμούς, στους 7 βαθμούς Ζάκυνθος, Τηλικράτης, Θεσπρωτός και Ανθούπολη, στους 6 βαθμούς Άρης Φιλατών, 5 βαθμούς Ολυμπιακός Βόλου, Αμβρακικός, Κοζάνη, Αναγέννηση Άρτας και Αιγινιακός, στους 4 βαθμούς η Αλεξάνδρεια, Αστέρας Πετρητή 3 βαθμούς, ο Ατρόμητος Παλαμά 1 βαθμό και χωρίς βαθμό Ερμής Αμιντέου και Σβορώνος. Επόμενη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα, Σβορώνος Αναγέννηση Καρδίτσας, Θεσπρωτός Αμβρακικός, Αναγέννηση Άρτας Ζάκυνθος, Κοζάνη Ολυμπιακός Βόλου, Ατρόμητος Παλαμά Ανθούπολη, Αιγινιακός Αλεξάνδρεια, Πιερικός Αστέρας Πετρητή, Τηλικράτης Τρίκαλα, Ερμής Αμιντέου Άρης Φιλατών.
Το Σαββατοκύριακο διεξήχθη η πέμπτη αγωνιστική στην Α κατηγορία ΕΠΣ Κοζάνης και η δεύτερη αγωνιστική στην Β κατηγορία. Στην Α κατηγορία είχαμε τρεις νίκες γηπεδούχων, μία νίκη φιλοξενούμενης ομάδας και μία ισοπαλία. Σημειώθηκαν 15 γκολ. Λαχτάρισε αλλά κέρδισε στο τέλος ο μακεδονικός Σιάτιστας το αξιόγμαχο συγκρότημα του Τιτάνα Σερβίων. Μεγάλο διπλό της ΑΕΚ μέσα στον Ατρόμητο. Ισόπαλο το παιχνίδι του Βελβεντού με τον Πάο Κύρων, αλλά θα έχει και συνέχεια στα γραφεία της ΕΠΣ Κοζάνης. Λίγησαν την αντίσταση των πύργων οι Δαναοί. Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο πήρε το τρίποντο ο Εορδαϊκός κόντρα στην Άρδασα. Να δούμε τα αποτελέσματα της Α κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης, πέμπτη αγωνιστική. Μακεδονικός Σιάτιστας Τιτάν Σερβίων 3-2. Ατρόμητος του Λεμαϊδας. ΑΕΚ Κοζάνης 1-2. Βελβεντό Πάο Κύρων 1-1. Εορδαϊκός Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 2-0. Δαναή Κοζάνης Δόξα Βερμίου Πύργων 2-1. Ρεπό ο Μακεδονικός Κοζάνης. Στη βαθμολογία ο Μακεδονικός Σιάτιστας μόνος πρώτος 13 βαθμούς, Πάο Κύρων 11 βαθμούς, ο Εορδαϊκός στους 10, από 7 βαθμούς ΑΕ Κοζάνης και Ατρόμητος του Λεμαϊδας, 6 βαθμούς η Δαναή Κοζάνης και το Βελβεντό, Τιτάν Σερβίων και Μακεδονικός Κοζάνης 4 βαθμούς, Δόξα Βερμίου Πύργων Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας από 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική, η έκτη, Ατρόμητος του Λεμαϊδας Μακεδονικός Σιάτιστας, Τιτάν Σερβίων Βελβεντό, ΑΕ Κοζάνης Εορδαϊκός, Πάο Κύρων Δαναή Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Μακεδονικός Κοζάνης, Ρεπό, η Δόξα Βερμίου Πύργων. Στη Β' κατηγορία τώρα είχαμε τρεις νίκες γηπεδούχων και δύο νίκες φιλοξενούμενων. Βροχή από γκολ στα γήπεδα της Β' κατηγορίας. Σημειώθηκαν 25 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Βυζαντινός Αετός Ιωνικός 1-5. Γαλατινή Πάο Κύρων Β 5-3. Ακρίτες Κοζάνης Κρόκος 2-1. Ερμής Πλατανορέματος Αλιάκμων Αιανής 3-1. Αναγέννηση Αργύρου Πανατολικός 1-3. Αστραπή Κλήτου Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 0-3 άνευ αγώνα. Η Αστραπή Κλήτου αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Ρεπό η Αναγέννηση Λιβαδρού. Στη βαθμολογία Πανατολικός μόνος πρώτος 6 βαθμούς, Ακρίτες Κοζάνης 4 βαθμούς, από 3 βαθμούς Κρόκος, Λιβαδερό, Εανή, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Ερμής Πλατανορεύματος, Ιωνικός και Γαλατινή, 1 βαθμό ο Πάο Κύρων Β, Βυζαντινός Αετός, Αναγέννηση Αργύρου και Αστραπή Κλήτου που αποχώρησε από το πρωτάθλημα χωρίς βαθμό. Η Αστραπή Κλήτου δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Εκκρεμεί ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής, Ιωνικός Γαλατινή, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Δεκάτου, 4 η ώρα το απόγευμα. Να δούμε την επόμενη αγωνιστική τώρα, Τρίτη, Ιωνικός Πάο Κύρων Β, Αναγέννηση Λιβαδερού Βυζαντινός Αετός, Κρόκος Γαλατινή, Αναγέννηση Ανατολικού Ακρίτες Κοζάνης, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης Ερμής Πλατανορέματος, Αστραπή Κλήτου Αναγέννηση Αργύρου, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Ρεπό ο Αλιάκμων Αιανής. Θα πάμε στα του πολιτισμού και μάλιστα θα εστιάσουμε στον ποντιακό ελληνισμό, καθώς με πρωτοβουλία των σωματείων αλλά και του συνδέσμου των ομοσπονδιών θα πραγματοποιηθεί ένα πανελλήνιο αντάμωμα στην Πάτρα. Περισσότερα θα μας πει στην σύνδεσή μας, τον οποίο έχουμε, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ο κύριος Πολύκαρπος Σαββίδης. Κύριε Σαββίδη, καλησπέρα. Τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζετε. Όντως ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στην Πάτρα, στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε έναν Δυτικό Μακεδόνα δήμαρχο. Είναι πρωτοβουλία δικιά του και γι' αυτό πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ στην Πάτρα φέτος. Έχουμε εκεί ποντιακό στοιχείο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα? Υπάρχουν ποντιακοί σύλλογοι? Υπάρχει όντως. Το ποντιακό στοιχείο εδρεύει παντού. Ναι, Κώστα, υπάρχει ένα σωματείο το οποίο φιλοξενεί ποντίους οι οποίοι είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Υπάρχει δηλαδή σύλλογος και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τον πολιτισμό, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουμε εμείς οι πόντιοι. Τώρα βλέπουμε στις εικόνες μας, τι βλέπουμε, περιγράψτε το, είναι προπόνηση, είναι πρόβα. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία κάθε χρόνο πραγματοποιεί αυτό το φεστιβάλ.
παραδοσιακών ποντιακών χωρών. Κάθε χρόνο μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Φέτος φιλοξενείται στην Πάτρα. Το κάθε σπος, κάθε σύνδεσμος ποντιακών σωματείων που είναι ανά την Ελλάδα 5, όπως καλή ώρα το δικό μας, πραγματοποιεί 2 μήνες το λιγότερο, αφού έχει ενημερωθεί για την ημερομηνία διεξαγωγής του φεστιβάλ, ετοιμάζεται πυρετοδός με πρόβες, περιφερειακές πρόβες και μία γενική. Στα πλάνα μας βλέπουμε την τελευταία γενική πρόβα που πραγματοποιήθηκε εχθές στο κλειστό στάδιο γυμναστήριο της Λευκόβρησης. Εδώ στην Κοζάνη. Είναι η τελική πρόβα από τη Φλόρινα μέχρι τα Γιάννενα, την Ήπειρο, Καστοριά, από όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, περίπου των 350 χορευτές, άνδρες, γυναίκες, δώσανε δυνατό παρόν έτσι ώστε η κάθοδό μας το Σάββατο. Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Σαββίδη. Ναι. 350 χορευτές είναι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Να φανταστώ, ακριβώς, να φανταστώ τον τελικό αριθμό και τον χώρο που θα χρειαστεί. Ο γενικός αριθμός είναι περί το 2.000 και χορευτές. Εικόνα φανταστική. Εικόνα πραγματικά φανταστική. Να μας πείτε... Ναι, παρακαλώ. Εδώ θα μου επιτρέψετε, αν μπορώ να μεταφέρω τις ευχαριστίες μας ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, σε όλους αυτούς τους συντελεστές, ιδιαίτερα το Δήμο Κοζάνης, το Δήμο Εορδέας και όλα τα περιφερειακά, τους αντιδημάρχους, δημάρχους των πόλεων, όπου απλόχερα μας δώσανε τους χώρους, τους κατάλληλους χώρους για να πραγματοποιηθούν αυτές οι πρόβες. Με απόλυτη ασφάλεια, με γιατρούς, με συνοδεία γιατρών, κάναμε κάτι πολύ οργανωμένο αυτά τα τελευταία 2 χρόνια και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε. Τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας. Και εγχείρημα το οποίο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να συντονίσεις τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσους πολλούς χορευτές που είναι νέα παιδιά, που είναι και ατίθασα, που πρέπει αυτά να μπουν σε μια τάξη, να συντονιστούν και να έχουν αυτό το τελικό αποτέλεσμα που εμείς απολαμβάνουμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Το ευτύχημα είναι ότι νέους ανθρώπους σε αυτό το φεστιβάλ είναι από 16 χρονών και πάνω, 16+, όπου φέτος πραγματοποιήσαμε και το παιδικό φεστιβάλ που είναι από 6 έως 16 για να υπάρχει μια συνέχεια και συνέπεια, να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα δημιουργήματα που δημιουργούνται μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν Ομοσπονδία, να φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται τους νέους ανθρώπους. Και όπως βλέπετε, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Είναι συνταρακτική η εικόνα. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Εκ μέρους της διοίκησης να ευχαριστήσουμε δυνατά όλα τα σωματεία μας, γιατί το δικό μας το σπόρο αριθμεί 96 σωματεία, κύριε Μαυρίδη. Από αυτά τα οποία είναι περίπου στα 65 με 70 είναι ενεργά, προσπαθώντας, γυρνώντας από πόρτα σε πόρτα τα πρωτοβάθμια σωματεία να μείνουν ανοιχτά, να καταγράψουμε τα προβλήματα, τους προβληματισμούς που έχουν, έτσι ώστε όλοι μαζί να βρούμε κοινές λύσεις και κοινές πορείες για να κρατήσουμε την νεολαία στο δρόμο του πολιτισμού, στο δρόμο της μεταλαμπάδευσης της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτός είναι ο ρόλος και ο σκοπός μας. Νομίζω ότι ο ποντιακός χορός έτσι προσελκύει όχι μόνο τους πόντιους στην καταγωγή, αλλά και γενικότερα τους νέους, αλλά και τους μεγαλύτερους, να σηκωθούν να τον χορέψουν. Αναμφισβήτητα, αυτό που πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι σε αυτό το καραβάνι του πολιτισμού που θα κατέβει, είναι πάνω από 10 λεωφορεία που θα κατεβούν από εδώ, από τη Δυτική Μακεδονία, από την περιοχή μας, υπάρχουν και συνοδοί που με ιδιαίτερη χαρά θα συνοδεύσουν κάποιοι τα παιδιά τους, κάποιοι από τα μέλη των συλλόγων και κάποιοι ουδέτεροι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Δεν είναι πόντι κατεξοχήν πόντι, και αυτό μας τιμά ακόμα περισσότερο. Θέλω να ζήσουν αυτό το γεγονός, γιατί έχουν μια εικόνα. Κάποιοι έχουν παραστεί στα προηγούμενα χρόνια σε τέτοια φεστιβάλ και ανυπομονούν την ημέρα και την ώρα για να έρθουν μαζί μας. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Να θυμίσουμε το ραντεβού της Πάτρας. 350
χορευτές από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο ετοιμάζονται για την κάθοδο και βεβαίως συνολικά 2.000 από όλη την Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Από εμάς θα κατέβουν μαζί με τους συνοδούς πάνω από 450 ανθρώποι. Θα είναι πάνω από 4.500 σε πανελλαδικό επίπεδο στην Πάτρα, όπου θα δώσουν βροντερό παρόν. Θα υπάρχει και την επόμενη μέρα θα υπάρχει και ποντιακή γαστρονομία στο κέντρο της πόλης με πρωτοβουλία του Δημάρχου των Πατρών. Έχει συνέχεια, μπορούμε πολλά να πούμε, αλλά δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Και ναι. Εγώ κλείνοντας να ευχαριστήσω το ΦΛΑΣ και εσάς προσωπικά για αυτή την προβολή που είναι απαραίτητη, να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς διακυβεύεται. Ο πολιτισμός είναι κομμάτι της κοινωνίας μας και δημοσιογραφικά είναι υποχρέωσή μας να τον προσεγγίζουμε και να τον αναδεικνύουμε κάθε καλή προσπάθεια όπως αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.